Μπορεί, κάναμε μία συνάντηση πριν 2 εβδομάδες, μας επισκέφτηκε και θεωρεί, ούτε, μας είπε μάλλον ότι το αραδιάσανε πολλά εκατομμύρια έργα. Όταν έρχεται και γυρεύει παράλογα πράγματα, τι περιμένει ως απάντηση? Όταν αποπειράσαι να σκεφτείς λογικά σε ένα παράλογο αίτημα, είναι παραλογισμός. Εγώ ακόμα παράλογος δεν είμαι, ούτε πάσχω από κάτι. Πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα που αφορά την υδροδότηση του κιάτου. Απ' τη μία θέλει να πάρει τις γεωτρήσεις. Ανύπαρκτο θέμα, διότι στα σχέδια διαχείρισης δεν προβλέπεται τίποτα. Αν τα έχει διαβάσει, θα διάβαζε στο ΦΕΚ τεύχος ΒΙΒ τα 4665 ότι περιορισμός της χρήσης των υδρευτικών γεωτρήσεων. Αν αντί για την αφίσα διάβαζε τα σχέδια, την νομοθεσία και ήταν ενημερωμένος σωστά, θα ήξερε, θα γνώριζε ότι το σχέδιο προβλέπει περιορισμό της χρήσης των υδρευτικών γεωτρήσεων όταν ολοκληρωθούν και τα έργα της υδροδότησης του κιάτου, εφόσον ήδη έχουν ολοκληρωθεί τα έργα υδροδότησης της Κορίνθου. Άρα λοιπόν μην περιμένει και βλέπει φαντάσματα ότι θα πάρει τις γεωτρήσεις και ότι εμείς τον κυνηγούμε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πρώτον, διότι δεν προβλέπεται από πουθενά, αλλά και δεύτερον, δεν υπάρχει καμία περίπτωση από την τοπική κοινωνία να κουβεντιάσει τέτοιο θέμα. Τρίτο είναι η υδροδότηση του κιάτου. Το πρώτο είναι η απέτηση Κορίνθου να πάρει τις γεωτρήσεις. Το δεύτερο, ποιο είναι το παράλογο? Το παράλογο είναι ότι δεν θέλει να ιδρυθεί το κιάτο. Α, εδώ είναι το παράλογο. Και όταν ακούω και λέει ότι τα νερά είναι του κράτους, ότι τη δουλειά, τη ρόλο παίζει ο Σταματόπουλος, εσείς τι καταλαβαίνετε? Όταν έχει ήδη κατασκευαστεί ένα έργο της Κορίνθου και από εκεί και πέρα λέει ότι είμαι πρώτος, αλλά το κιάτο να μην πάρει, ήρθα πρώτος και τα νερά είναι του κράτους. Του διαμηνύω για άλλη μια φορά ότι στυμφαλία δεν είναι αποικία και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να απεμπολίσουμε κανένα δικαίωμα, όχι το κιάτο μόνο, καμία περιοχή της παραλιακής ζώνης για κανένα λόγο και για καμία αιτία. Δεν είναι πλέον, δεν έχει μόνο δικαιώματα η Κόρινθος, έχει και υποχρεώσεις. Το έργο του κιάτου είναι αδειοδοτημένο και όταν μας λέει ότι κινδυνεύει, νομίζω ότι πλανάται πλάνη νυχτρά, διότι η άδεια εκτέλεσης έργου της ίδρυψης του κιάτου έχει και την άδεια και τη συγκατάθεση του Δήμου Κορινθίων. Υπάρχουν αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ Κορίνθου, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στα υπόψη. Άρα η άδεια εκτέλεσης έργου του κιάτου βγήκε λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα δικαιώματα της Κορίνθου, αλλά και τις υποχρεώσεις που τεχνιέντος δεν τις λέει. Έτσι λοιπόν, λαμβάνοντας όλα αυτά που έχει Κόρινθος υπόψη, λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 60 του 2000, λαμβάνοντας υπόψη την άδεια χρήσης νερού που έχει ήδη η Κόρινθος, γιατί να μην λέμε ανακρίβειες ότι διακυβεύονται τα συμφέροντα της Κορίνθου και η υδροδότησή της, δεν διακυβεύεται τίποτα. Η άδεια εκτέλεσης έργου του κιάτου έχει εκδοθεί με βάση αυτά τα παραστατικά και έχει εκδοθεί για τους χειμερινούς μήνες.
Και μην τρέχει και μην λέει τέτοια πράγματα ότι κινδυνεύει η υδροδότηση της Κορίνθου. Δεν κινδυνεύει τίποτα. Αντιθέτως, 9 χρόνια το εγγυάται η τοπική κοινωνία αυτό. Εγγυάται την απρόσκοπτη υδροδότηση της Κορίνθου για 9 χρόνια και θα το εγγυάται και στο μέλλον. Διότι το θέλει, διότι το μπορεί και θα συνεχίσει να το κάνει. Βέβαια, θέλει τα αντίστοιχα ανταποδοτικά που είπα στην αρχή. Πάμε τώρα στην υδροδότηση Κορίνθου. Όπως σας είπα, έχει και υποχρεώσεις τις οποίες οφείλει να τηρήσει. Και η καλή μας σχέση που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί μας έχει πάρα πολλά καταμαρτυρήσει το τελευταίο διάστημα, αδαπάνος ο Δήμος Στυμφαλίας, ο πρώην Δήμος Στυμφαλίας, έχει συμβάλει κατά πολύ στην αποκατάσταση διάφορων βλαβών του δικτύου και των υδρευτικών συστημάτων Κορινθίας στην περιοχή. Αδαπάνος έχουμε συμβάλει κατά πολύ και αυτό είναι το ευχαριστώ μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία να κινδυνεύσει τίποτα από κανέναν. Θέλει συνεννόηση. Ο κύριος πνευματικός κατά καιρούς εφεύρει διάφορα εφιολογήματα, εφεύρει κάποιους εξωτερικούς εχθρούς και απειλές προκειμένου να διατηρεί την πολιτική του επιβίωση. Μέχρι τώρα ασχολούνταν με τα σκουπίδια, ήμασταν σε ένα κοινό αγώνα, αλλά από ό,τι βλέπω δεν είχε υπόβαθρο. Και στη συνέχεια ψέλισε κάτι για τον Ασοπό, το πήρε πίσω, να μην τα βάλουμε με το κράτος αυτή τη στιγμή, δεν είναι ώρα, γιατί έχουμε και εκλογές μπροστά μας και ας τα βάλουμε με το γειτονικό Δήμο, ευκαιρία είναι, το νερό πουλάει και εφόσον κατά το παρελθόν μας έχει βοηθήσει, ας το αξιοποιήσουμε. Επαναλαμβάνω ότι το νερό της Στυμφαλίας δεν είναι πλέον για πολιτική εκμετάλλευση. Θέλει προστασία και οφείλουμε να το σεβαστούμε αυτόν τον αγιασμό που θα υδροδοτήσει τις παραλιακές περιοχές και οφείλουμε όλοι σε αυτήν την ανταποδοτικότητα. Εμείς ως Δήμος Σικιονίων, σεβόμενοι ακόμα και αν δεν έχουμε υδροδοτηθεί ακόμα και δεν ξέρω από αυτόν τον πόλεμο ποιος θα χάσει, εμείς που δεν έχουμε ή εκείνος που έχει, διότι θα έχει 2 ιτημένους, αν και δεν έχουμε υδροδοτηθεί ακόμα, θα πρέπει άμεσα να πάρουμε κάποιες πρόσθετες αποφάσεις, έχουμε ήδη πάρει κάποιες αποφάσεις για μειωμένα τέλη στην περιοχή. Ήδη στην τοπική κοινότητα Στυμφαλίας απολαμβάνουν αυτά τα τέλη στην ίδρυυση αλλά και στην άδρευση και επίσης τα ανταποδοτικά έργα που αφορούν τα αρδευτικά. Όμως προτείνω δημοσίως και στο Δήμο Κορινθίων από τα κέρδη που έχει μέχρι τώρα, που είναι κάποια εκατομμύρια και οφείλονται καθαρά στην υδροδότησή τους από την Στυμφαλία, να επιβάλλει ένα ειδικό τέλος φόρο που θα έχει ανταπόδοση στην περιοχή.